πάμε να μάθουμε τώρα και να μάθεις και εσύ προσωπικά πώς πρέπει να καθαρίσεις το τζάκι σου και την καμινάδα του. Λοιπόν, για να κατέβει και ο Άγιος Βασίλης. Για να κατέβει και ο Άγιος Βασίλης σε τρεις μήνες. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανώλη Αντωνακάκη, πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης, που θα μας βάλει στο κλίμα και θα μας παρέχει χρήσιμες συμβουλές, προκειμένου να μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα και σας, και στον ακροατέ σας. Η αλήθεια είναι ότι ενώ οδεύουμε στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου, ένας νέος πυροκέφαλος υπάρχει για τον πυροσβέστη. Και αυτό είναι οι καμινάδες και τα τζάκια. Το βλέπουμε καθημερινά ότι κόσμος πολλής λόγω της κρίσης τίνει να χρησιμοποιεί ξύλο πια. Και αυτό μας προβληματίζει, μας βάνει σε εκρήγορση το πώς θα το αντιμετωπίσουμε φέτος το φαινόμενο αυτό εκ νέου που αφορά τα τζάκια και, τις σόμπες. Μάλιστα. Για να μας δώσετε κάποιες συμβουλές τώρα. Έχετε και φόντο πίσω το τζάκι για να μας βάλετε στο κλίμα. Τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, το πρώτο πράγμα, λοιπόν, κάτι το οποίο να είναι και ρεαλιστικό. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ενώ το τζάκι μας προσφέρει ένα φιλόξενο μέρος, είναι ένας φίλος μας ο οποίος μας παρέχει την ηρεμία, την καλαρότητα και ό,τι άλλο όλοι γνωρίζουμε. Εάν δεν το προσέξουμε, θα έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Καλό λοιπόν θα είναι το τζάκι πριν την έναρξη της χειμωνιάτικης περίοδου να το καθαρίσουμε, και καλό θα ήταν ακόμη περισσότερο να το καθαρίσουμε με επαγγελματίες οι οποίοι γνωρίζουν τα πώς και τα γιατί, σαν πακέτο που έχει να κάνει με το τζάκι, και γιατί δεν είναι μόνο η καπνοδόχο, είναι το χώρος που είναι πίσω από το κλαπέτο το οποίο πρέπει να καθαριστεί, που μαζεύει πολύ εθάλια εκεί, ναι. Είναι ο ίδιος χώρος, ο χώρος καύσης. Είναι αρκετά σημεία που εμείς οι πολίτες ενδεχομένως να μην τα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, απευθυνόμαστε σε κάποιον ειδικό για να έρθει στο σπίτι μας και να το καθαρίσει. Εμείς από μόνοι μας μπορούμε με κάποιο τρόπο να προσέξουμε, να καθαρίσουμε το σημείο? Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα που μας βλέπουν οι άνθρωποι στο σπίτι και έχουν λίγο χρόνο για να ασχοληθούν? Κοιτάξτε να δείτε. Ο λόγος που παίρνει φωτιά μια καμινάδα, το τζάκι γενικότερα, είναι ότι ο καπνός που φεύγει από την καμινάδα δεν είναι μόνο ο άνθρακας, αλλά είναι και άλλη μια ουσία που λέγεται κρεοζότο. Αυτό το κρεοζότο, όπως αναδύεται, κολλάει στην καπνοδόχο. Εάν αυτό δεν καθαριστεί σύντομα, αυτή η καπνιά που λέμε, αυτό μετατρέπεται σε πιο στερεή μορφή και μετά μετατρέπεται σαν μαύρο γυαλί, σαν μια μαστίχα έτσι, συμπαγή. Αυτό προέρχεται, βοηθάει μάλλον, η κακή χρήση ξύλων. Όταν έχουμε δροσερά ξύλα, όταν χρησιμοποιούμε για το άναμά τους νάλον, όταν βάζουμε έφλεχτα υλικά, ναι, και δημιουργούμε από το θερμόκρινο. Αυτό που λέμε να το πετάξουμε, ναι, στο τζάκι, γιατί εντάξει, σκουπίδια είναι, δεν θα γίνει και τίποτα, θα καεί, και μετά δηλαδή προκαλούμε μόνοι μας πρόβλημα και θέτουμε τους εαυτούς μας σε κίνδυνο. Αυτή την ουσία δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Ή την καθαρίζουμε ή δεν ανάβουμε το τζάκι μας. Ένα και ένα κάνει δύο. Και το άλλο νομίζω που είναι αρκετά σημαντικό να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι επειδή έρχεται δύσκολος χειμώνας και το κρύο, αρκετές οικογένειες πολύ καλά θα κάνουν να ζεσταθούν με το τζάκι, να μην το αφήσουν ανοιχτό φεύγοντας, δηλαδή να το αφήσουν να καίει και να πει θα πάω να ξαπλώσω, να κοιμηθώ, να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό να το επισημάνουμε. Βασικός παράγοντας είναι και αυτός. Δεν αφήνουμε ποτέ το τζάκι να ανάβει και να ανάβει και να απομακρυνθούμε. Είτε από σπιθυρισμό, είτε από πτώση ξύλου, είτε από οτιδήποτε άλλο, είναι ένας λόγος να μην αφήνουμε ποτέ το τζάκι αναμένο και να φεύγουμε. Δεν το ανάβουμε αν δεν βάλουμε πρώτα το προστατευτικό μπροστά του. Δεν χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, δεν χρησιμοποιούμε βενζίνη, δεν χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα εφεκτά υλικά. Δεν μαγειρεύουμε αν είναι δυνατόν ιδιαίτερα νοπό κρέας, διότι αυτό δημιουργεί, όταν συγκολληθεί μαζί με αυτό το κρεοζότο, δημιουργεί περισσότερη εφλεκτή ύλη. Είναι κάποια στάνταρ τα οποία οφείλουμε να τα σεβαστούμε και να τα κάνουμε. Και βέβαια η αλήθεια είναι, κύριε Αντωνακάκη, σε τίσια βάση κάθε χειμώνα έρχεστε και εσείς οι ίδιοι, βέβαια οι πυροσβέστες, αντιμέτωποι με περιστατικά τα οποία δημιουργούν κινδύνους, σωστά, στα θύματα.
Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Όταν ανάψει ένα τζάκι, το μόνο που μπορούμε εμείς να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα στο σπίτι είναι μια βοή. Σαν αυτή τη βοή που νιώθαμε τώρα με τους σεισμούς. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό που μας τηλεφωνάνε και στην υπηρεσία και μας λένε ότι υπάρχει ένα τζάκι το οποίο ανάβει, ενδεχομένως να το βλέπει από το ένα χιλιόμετρο, από την απέναντι πολυκατοικία. Είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε το σημείο. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει το τζάκι, είναι πολύ σπάνια του είναι αντιληπτό. Αυτό θα του γίνει αντιληπτό αφού έχει ολοκληρωθεί η καύση και όταν αρχίζουν πλέον τα υπολείμματα να πέφτουν μέσα στο τζάκι. Τότε παίρνει χαμπάρι τι συμβαίνει. Εκτός πια και το τζάκι είναι τόσο εγκαταλελειμμένο και ενώ δεν έχει καθαριστεί ποτέ, που τότε θα ανεβάσει η θερμοκρασία πάνω από 1000 βαθμούς και θα έχουμε και έκρηξη. Πότε θα το πάρει χαμπάρι, λογικό είναι. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν, προσοχή. Καταλαβαίνουμε δύσκολες συνθήκες οικονομικά, έχουμε και την ενεργειακή κρίση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε σε μια ανεξέλεγκτη χρήση τζακιών και σομπών, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται βέβαια κατ' επέκταση και στην ανθρώπινη υγεία και στην υγεία μας, αλλά και στην ασφάλειά μας. Και βέβαια οι πυροσβέστες δεν είναι υπεράνθρωποι, έτσι δεν είναι, κύριε Αντωνακάκη? Σωστά, σωστά. Και αν μου δίνετε και την ευκαιρία να πούμε και πέντε πραγματάκια σε περίπτωση που μας τύχει να πάρει το τσάκι μας φωτιά. Για πείτε μας. Εκεί πρέπει να είμαστε βασικό είναι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Ένα το κρατούμε. Δύο, υπάρχει μια κλαπέ το λέγεται, αυτό που μας βοηθάει να δίνουμε οξυγόνο ή όχι στο τσάκι. Αυτό το κλείνουμε. Και με ελάχιστο νερό, δεν βάζουμε ποτέ νερό, αν ανάβει το κούτσουρο πολύ, με ένα ποτήρι νερό το πολύ, να σβήσουμε αυτή τη φλόγα και να απομακρύνουμε το κούτσουρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Διότι πρέπει να καταλάβετε ότι όταν έχουμε φωτιά μέσα στην καπνοδόχο, δεν είναι από το κουτσούρι που ανάβει στο τζάκι, είναι πλέον μια ανεξάρτητη καύση νοσήλη, η οποία θα καεί και καλά. Μάλιστα. Οπότε, απομακρύνουμε με κάποιο τρόπο ήρεμα το κούτσουρο να μην δίνουμε περισσότερη θερμότητα. Κλείνουμε το κλαπέτο για να μην δίνουμε περισσότερο οξυγόνο και αφήνουμε να εκτονωθεί η κατάσταση. Συγχρόνως έχουμε ειδοποιήσει φυσικά και την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία με τους δικούς της τρόπους, με τον επαγγελματισμό τους, γνωρίζουν οι άνθρωποι καλύτερα το πώς θα το διαχειριστούν από εκεί πέρα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αν δεν δώσουμε σημασία, μπορεί να έχουμε διαφυγή της φωτιάς, ας πούμε σε ένα προκάτ, να φύγει η φωτιά μέσα από το τζάκι, να περάσει τα τυχώματα και κάποια στιγμή μετά από πολλές ώρες να το δούμε στην απέναντι μεριά του σπιτιού να ανάψει. Μάλιστα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μάλιστα, λοιπόν. Και αν μου δώσετε ακόμα ένα δευτερόλεπτο για τους σεισμόπληκτους, τους συντοπίτες μου που έχουν ακόμα ένα προβληματάκι. Έχουμε διαπιστώσει ότι σε καυστήρες, σε διάφορες σωλήνες με τις σεισμικές δονήσεις, ξεκούμπωσαν. Καλό θα ήταν λοιπόν να κάνουν ένα καλό έλεγχο στα τζάκια τους, σχετικά μην έχουμε διαρροές από τις καμινάδες. Είτε από να ξεκουμπώσουν, είτε να κόψουν αν είναι τσιμεντένιες. Μάλιστα. Καλό θα ήταν λοιπόν ένας καλός έλεγχος και μετά να ανάψουμε τα τζάκια μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αντωνακάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.